Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον φανταστικό κόσμο του Star Trek. Ο σκηνοθέτης J.J. Abrams στείνει τις κάμερες και μας φέρνει μια εκρηκτική περιπέτεια επικών και για πρώτη φορά τρισδιάστατων διαστάσεων που εκτινάσει το πιο δημοφιλές διαστημικό πλήρωμα, εκείνο του Star Trek, Into Darkness. Ο Abrams, δημιουργός των τηλεοπτικών επιτυχιών Lost και Alias, αλλά και του κινηματογραφικού Mission Impossible 3, το 2009 αναβίωσε το cult franchise επιστημονικής φαντασίας του Gene Roddenberry Star Trek με ένα επικό prequel που αφορούσε στην ενηλικίωση των δύο ηρωικών επικεφαλής του πληρώματος, του Kirk και του Spock, και της μεταξύ τους φιλίας. Τώρα, το 2013, εξελίσσει ακόμα περαιτέρω το όραμά του και επικεντρώνεται στην ανθρώπινη πλευρά των ηρώων, τους οποίους βρίσκουμε αυτή τη φορά πιο όριμους και έτοιμους για προσωπικές μάχες ενηλικίωσης και σχέσεων, ηθικά διλήμματα που αφορούν στην πίστη, την εμπιστοσύνη και τις αρχές καθενός, αποδίδοντας με τον τρόπο αυτό φοροτιμή στην pop κουλτούρα, ενώ το κοινό για πρώτη φορά θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τις περιπέτειες του θρυλικού πληρώματος και σε 3D. 4 τηλεοπτικές σειρές και 11 ταινίες έχουν γυριστεί γύρω από τον κόσμο του Star Trek, με πρώτη το 1979 και τελευταία την ταινία του 2009, όπου μας συστήθηκαν οι φερέλπιδες απόφοιτοι της Ακαδημίας. Βασικός πυρήνας όλων των ταινιών, αλλά και των τηλεοπτικών επεισοδίων, ήταν η συσπειρωμένη ομάδα ανθρώπων και η ικανότητά τους να είναι ζεστοί, ανθρώπινοι και ρεαλιστές, μαχωμένοι με χιούμορ και αισιοδοξία για ένα όμορφο μέλλον. Αυτή είναι η ουσία και στην καινούργια ταινία, όπου οι ήρωές μας ενηλικιώνονται, μονάχα που το αποτέλεσμα οπτικά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό και τεχνολογικά άρτιο. Green screens, CG, IMAX κάμερες, αναμορφικό 35, δημιουργούν την κατάλληλη αισθητικά ψευδαίσθηση. Βέβαια, για ακόμη μία φορά ο Abrams, κατά την προσφυλή του συνήθεια, έκανε την πλειοψηφία των γυρισμάτων σε φυσικούς χώρους, προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι ρεαλιστικό. Με προεξάρχοντα τα γυρίσματα που έγιναν στο Εθνικό Κέντρο Ανάφλεξης, το οποίο για πρώτη φορά άνοιξε τις πόρτες του σε κινηματογραφικό συνεργείο. Όταν λοιπόν το πλήρωμα του θρυλικού Enterprise καλείται να επιστρέψει στη Γη, ανακαλύπτει πως μια απίστευτα τρομοκρατική δύναμη που εδρεύει στην ίδια την οργάνωση απειλεί τον κόσμο με πλήρη καταστροφή. Έχοντας ταυτόχρονα και προσωπικά ζητήματα να λύσει, ο κυβερνήτης Kirk αναλαμβάνει επικεφαλής ενός ανθρωποκυνηγητού σε έναν εμπόλεμο κόσμο για να σταματήσει ένα άτομο το οποίο είναι και όπλο μαζικής καταστροφής. Καθώς οι ήρωές μας εμπλέκονται σε ένα στρατηγικό παιχνίδι ζωής και θανάτου, η αγάπη θα αμφισβητηθεί, φιλίες θα καταστραφούν και θυσίες θα πρέπει να γίνουν από τη μόνη οικογένεια που γνώρισε ποτέ ο Kirk, το ίδιο το πλήρωμά του. Υποδιόμενος τον ορμητικό αντικομφορμιστή νέο που αναζητά την ταυτότητά του και τον προορισμό του στον κόσμο, με άλλα λόγια στο ρόλο του κυβερνήτη Kirk, και αυτή τη φορά βρίσκουμε τον ραγδαία ανερχόμενο Chris Pine, που στην ταινία αυτή ξεκινά μια αποστολή εκδίκησης, η οποία καταλήγει να είναι μια αμφισβήτηση της αξίας και της επάρκειάς του ως κυβερνήτης. Ο Ζάκαρη Κουίντο, των τηλεοπτικών Heroes, υποδίεται και πάλι τον Δόκτωρα Σποκ, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες, αλλά και τη σχέση φιλίας του με τον Kirk. Ο Βρετανός κωμικός και σεναριογράφος των παγκόσμιων εισπρακτικών εκπλήξεων Hot Fuzz και Son of the Dead, Simon Pegg, επανέρχεται στο ρόλο του διακτηνιστή Σκότη. Και η Ζώη Σαλντάνα σε εκείνον της εξωτικής οχώρα, της οποίας η σχέση με τον Σποκ δοκιμάζεται. Ακόμα, ο Καρλ Ούρμπαν υποδίεται τον γνωστό γιατρό του σκάφους, που κινείται περισσότερο με γνώμονα το συνέστημα και τον ανθρώπινο παράγοντα, παρά με τη λογική που χαρακτηρίζει τον Σποκ. Ο Τζον Τσό υποδίεται τον Σούλο και ο Άντων Γέλτσιν τον Τσέχοφ. Τέλος, ο Μπρους Γκρίνγουντ κάνει και πάλι μια χαρακτηριστική εμφάνιση. Το cast συμπληρώνει το νέο αίμα. Άλλη Σιβ, Πίτερ Βέλλερ και ο Μπένεντικτ Κούμπερματς στο ρόλο του παγερά μυστηριώδου τρομοκράτη. Στην ταινία αυτή δίνεται ιδιαίτερος χώρος σε αυτό καθ' αυτό το Enterprise, με τους ήρωες να διασχίζουν όλους τους χώρους του και να αποπνέουν τόσο τη ρετρό αίσθηση που είναι μεν σύγχρονη, αλλά συνάμα δεν αποκλίνει από το πνεύμα των πρωτότυπων τηλεοπτικών σειρών. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους δύο νέους κόσμους, τον Ιμπύρου, τον ηφαιστιακό κόκκινο πλανήτη που είναι ο αντίποδας του πλανήτη των Κλίνγκων, και τον Κρόνο, την κατεστραμμένη από τον πόλεμο πατρίδα των Κλίνγκων. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα ταξίδι into darkness? You think your world is safe. It is an illusion. Enjoy these final moments of peace. By now all of you have heard what happened in London. The man who did it, he was one of our top agents. Your commanders have committed a crime I cannot forgive. None of you are safe. Clear the road! Have I got your attention now?
could just be the beginning. I request permission to go after him. Starfleet is not about vendetta, Kirk. Maybe it should be, sir. Jim, you're not actually going after this guy, are you? I have no idea what I'm supposed to do. I only know what I can do. We're gonna do this. We gotta do it now. We will not fit. We'll fit! I told you we fit. I am not sure that qualifies. I watched you murder innocent men and women. I will make you answer for what you did. You have no idea what you have done. I will walk over your cold corpses. Let's go! We're outgunned. Outnumbered. So we come out shooting.